Πρόσφατα άλλωστε και το παράδειγμα του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε πολύ καλά απέναντι στο Παναθηναϊκό την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ εδώ ο Γκίστ μειώνει στον φετινό Άρη. Εδώ ο Γκίστ του έκλειψε την μπάλα και η επίθεση είναι για το Παναθηναϊκό. Διαματίδης. Φάουλ είναι από το γρηγορό του Ρομπορή και να συνεχίσει να είναι... Χωρίς τους Γιώνας Ματσιούλης και Μάρκους Μπάνκ σήμερα οι πράσινοι. Ο Μασιόλης, ο οποίος έχει έντονες ενοχλήσεις στη μέση, το σκορδί. Τους δύο ψηλούς του Παναθηναϊκού θα στοχίσει. Το rebound είναι από τον Καπόνο, πρώτη πάσα στον εφηδιασμό για τον Νούκιτς, ο οποίος θα τελειώσει την πάση. Στον γήπεδο και να βάλει εύκολα καλάθια. Εδώ το ελεύθερο τρίποντα από τον Καπόνο και είναι εύκολο, θα έπρεπε να γνωρίζει. Ναι, εδώ Γιαννόπουλος. Τσαρζαρίς. Βάλα στον Ελλάσμα και αυτό θα γίνει, θα ένα κάρφωμα. Ανθόπουλος με τον χρόνο να ολοκληρώνεται, θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει τη φάση. Δεύτερο εύστοχο λέει από τον Βασίλη Τσανθόπουλο. Βάλα σωστά στους παίκτες. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για να παίζει άμυνα την επάνω του όπως έχουμε πει. Γιαννόπουλο, ο οποίος θα ανανεώσει την επίθεση. Όχι, ναι τελικά. Δεν υπήρχε και φάουλ πάνω στο πράγμα που δεν έδωσαν οι διαιτητές. Γιαννόπουλος. Σκορτσιανίτης θα τελειώσει τη φάση. Οι διαιτητές που στην τελευταία φάση άφησαν το παιχνίδι να δυναμώσει κάπως. Ξαναβλέπετε εδώ, ο Άρης διαμαρτυρήθηκε για επιθετικό πάνω στο Πελεκάνο. Ο Σκορτσιανίτης τελείωσε τη φάση και αυτό αποδεικνύεται και μέσα στον αγώνα. Και από ό,τι φαίνεται δουλεύει αυτό μέχρι στιγμής. Ξανθόπουλος στο μεταξύ. Να σουτάρει. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης, όπως φαίνεται η ομάδα αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να επιμείνει να ψάξει μεγάλα σουτ από την περιφέρεια, καθώς. Πολύ ωραίο passing game και πολύ ωραίο σουτ από τον Μπράμος. Ψηλά χέρια φανάζουν από το πάτο του Άρη. Λάσμε. Θα αστοχίσει. Μάχη για το rebound. Κερδισμένος βγαίνει ο Σοφοκλής Χαζανίτης. Καθώς ο Πελεκάνος προσπάθησε να πετάξει πάνω του. Είναι κακό το σουτ. Εύκολο το rebound από τον Χαζανίτη. Πρώτη πάσα για τον Ούκιτς. Θα τρέξει και θα αφήσει την μπάλα σαν σε προπόνηση. Στο καλάθι του Άρη, τα οποία αναμένεται να κρίνουν πάρα πολλά για τη φετινή χρονιά. Λάσμε από την πάσα του Καπόνο, θα καρφώσει ο Καπονέζος για το 33-15. Στεφάν Λάσμε, που έχει επιφορτιστεί με πολλές ευθύνες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Λάσμε, Καπόνο, χωρίς να το σκεφτεί, γυρίζει και εκτελεί και είναι εύστοχος. 37-18, το δεύτερο εύστοχο τρίποντο για τον Αμερικανό. Δύο φορές εντελώς μόνος. Είναι δύσκολο να χάσει εντελώς μόνος του. Αυτή η πίεση που εφαρμόζει. Μακόπουλο να σκοράρει για τον Άρη. Βάλα τώρα στον Σκορτσιανίτη. Θα γυρίσει. Θα βγάλει το ελεύθερο τρίποντο του Ούκιτς αυτή τη φορά. Ο Κράτης δεν θα αστοχίσει. Έχει του κάποιο εγωισμό ώστε να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικοί. Σαν σε προπόνηση, highlight. Εκπληκτική φάση από την ασίστα του Ρόκο Ούκιτς στον Στεφάν Λάσμε. Κοιτάξτε, χωρίς να βλέπει. Η no look pass που λένε στην Αμερική για τον Λάσμε. Όμως ως ένα σωστός κοντός ήξερε που βρίσκεται ο συμπαίκτης του. Ένα highlight για όλη την 14η αγωνία. Που είπε ο παίκτης του κ. Αγγελού. Χαρίσης επανήλθε, αλλά ο Σοτζανίδης του παίρνει την πρώτη φάση και μάλιστα με αυτό. Με αποτέλεσμα να στο αμυντικό rotation να υπάρχει ψηλός. Εδώ όμως ένα ακόμη highlight από τον Στεφάν Λάσμε, ο οποίος κάρφωσε με τα δύο αυτή τη φορά στο alley-oop. Μετά την πάσα του Ξανθόπουλου. 44 δεύτερης περίοδου που έχει μειώσει το σκορ. Διαματίζει για 3, στη λήξη των 24 θα ευστοχίσει για τον Παναθηναϊκό. Το Σκορδίλη και επιστρέφει την μπάλα σε αυτό το pick and roll. Θα εκτελέσει ο Κερκυραίος για το 49-33 ο Σκορδίλης. Καπόνο. Έχει σπαταλήσει το χρόνο στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ο Καπόνο πηγαίνει όμως ένα σουτ. Αν και ήταν πάνω του ο Χαρίσης. Ένα... Εύκολο το rebound από τον Στεφάνο Λάσμε. Ούκιτς. Στη γωνία ο Διαμαντίδης. Εκτελεί για 3 και είναι εύστοχος. 55-45 και πάλι διαφορά στους 10. Και τώρα η πίεση. Χαντ. Πίεσε ο Παναθηναϊκός και Άρης είχε κάκιστη αντίδραση. Μία στις δύο βολές και από τον Διαμαντίδη, Βεργίνης, καλές περιστροφές από τον Παναθηναϊκό, η μπάλα από τα χέρια του Διαμαντίδη εκτός αγωνιστικού χώρου. 5 δευτερόλεπτα από μένα, δουλεμένο από τους παίκτες του Άρη. Η μπάλα είναι στον Πελεκάνο, γίνεται το λάθος όμως, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τρέξει στον εμφυδιασμό. Διαμαντίδης για τον Νούκιτς, τελειώνει τη φάση, κερδίζει και το χρόνο μαζί για το 59-40. Για ένας εναντίον ενός. Ασομακόπουλος, ό,τι καλό έκανε στην άμυνα, το χάλασε στην επίθεση, καθώς
Κοιτάξτε την προσπάθειά του, δεν μπορεί να την εκδείξει. Ο συνάστοχος rebound από τον Ξανθόπουλο έχει πρώτη πάσα. Την είδε στον Τσαρτζαρί το κάρφωμα από τον Τσάρο του Παναθηναϊκού. 61-47. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος τρέχει σε αυτό το ξεκίνημα της έδρας περίοδου που έχει σημαδέψει ο Βαγγέλης Αγγέλου. Είναι αλήθεια και είναι ένα δεκαήμερο ζεστό, hot. Για να δούμε αν το μετράνε ιδιαίτερα στο καλάθι αυτό. Κανονικά πρέπει να μετρήσει. Υπάρχει σύσκεψη μεταξύ των διαιτητών. Δεν το μετράνε τελικά οι διαιτητές. Γι' αυτό και διαμαρτυρίες από όλο τον κόσμο. Από τον Λάσμε, δίνει την μπάλα στον Τσαρσαρί, προσποιήθηκε απέναντι στον Σαρικόπουλο για τον Γκίστ. Το κάρφωμα από τον Τζέιμς Γκίστ, ο οποίος βρήκε το περιθώριο για να κρεμαστεί από το καλάθι του Άρη. 63-47. Πάει μέχρι μέσα, αλλάζει χέρι. Κανένα αποτέλεσμα όμως από τον φόρουαρντ του Άρη. Μπράμος μέχρι μέσα, goal foul. Καθώς ο Χάντ φάνηκε να κατεβάζει το χέρι του εκεί. Για μένα αυτό που μετράει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι ο Μπράμος σε αυτή και στην πρώτη σαν σκόρερ, ο Πάσαλιτς είναι ο μοναδικός που... Στο μεταξύ ο Ξανθόπουλος απαντά. Το προτέρημά του είναι το σκορ. Ναι, ναι, είναι αλήθεια, αλλά επειδή είναι ψηλό γκάρ, βλέπει τις πάσεις. Εξαιρετικό το τελείωμα από τον Σκορβίλη αυτή τη φορά. Θέλει την πάσα στον Πελεκάνο. Ο Πελεκάνος μακρινό σου την άστοχο. Εκτός ρυθμού σε όλο το παιχνίδι ο Μιχάλης Πελεκάνος. Στο στόμα από τον Σκορβίλη. Βοήθησε πάρα πολύ αυτή η θητεία του. Έδειξε τι μπορεί να κάνει. Εδώ γίνεται και το κλέψιμο. Χαραλαμπού που βγάζει για τον Κιτ. Το τελείωμα και το φάουλ από τον Πελεκάνο στον Αμερικανό. Από τον Βεζέγκοφ μάλλον. Από τον Βεζέγκοφ ο οποίος έπεσε και στο παρκέ. Να τους εδώ ο Αλέξανδρος Βεζέγκοφ. 17 ετών παρακαλώ. Α, το φάουλ είναι από τον Πελεκάνο, είναι το τέταρτο. Το παιχνίδι το οποίο έχει χαλαρώσει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Γκίστ θα τελειώσει τη φάση. Αλλά ο Γκίστ δεν χαλαρώνει. Και απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Βεζέγκοφ εδώ θα δεχτεί το στόμα από τον Γκίστ. Πήγε χαλαρά ο μικρός, αλλά αυτό δεν μειώνει την προσπάθεια του Γκίστ, ο οποίος... Προσωπικό σλάλομ του Ούκιτς για το